δίνω πολύ σεβασμό στους αθουσάρτες. Εγώ θυμάμαι και τον Φίλο, ο οποίος ήταν ο Γιώργος για τα μηχανήματα, που πήγαινε κάθε Κυριακή, τότε πεζόταν πρεμιέρα, ήταν η Δευτέρα, ήταν πρεμιέρα η ταινία. Πήγαινε κάθε Κυριακή βράδυ στους κινηματογράφους που θα πεζόταν η ταινία μας και έφτιαχνε την κάμερα, την κάμερα προβολής. Την έφτιαχνε για να είναι την άλλη μέρα πολύ καλή. Την ρεγουλάριζε. Πώς? Τα ρεγουλάριζε όλα. Ναι, όλα τα πέφτιανε. Και είχα την τύχη πάντα να έχω καλούς παραγωγούς, καλούς σκηνοθέτες. Ο Δαλιανίδης ο οποίος είναι Θεσσαλονικιός. Και σας θεωρώ όλους αδέρφια μου. Συνεργάτες και αδέρφια μου γιατί μαζί μου περάσαμε χρόνια πάρα πολλά μαζί. Έτσι δεν είναι. Πολλά χρόνια. Εγώ είμαι εθνικός ακόμα. Καλά. Το ξέρουμε. Είμαι στα 86 τώρα. Τώρα ξεκινάω. Και μου λένε μια φορά να κατοστήσω τώρα και δεν με καταργήσει. Εντάξει. Χάρηκα πολύ και θα τα πούμε το πέσει. Ευχαριστώ πολύ. Είστε αδέρφια μου. Εγώ είμαι στην πρώτη γυμνασίου και είναι ένα μεγάλο μαθητή, τελειώθη γυμνασίου και βλέπει τα βαθμού. Και λέει: εσύ ποιο είσαι, εσύ ποιο είσαι, λόγο σου, ποιο είναι ο βαθμό, σα παίρνει. Και γράφει 13. Εκτό από 13, μισή και να λέω. Δεν ήταν. Είναι χειρότερο μαθητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας θεωρώ αδέρφια μου, γιατί περάσαμε μια ζωή ολόκληρη, εσείς και εγώ, μέσα στις αίθουσες. Και συνεχίζουμε πάλι, συνεχίζουμε έτσι. Τη γράφει να μας διαβάσει. Τη γράφει να μας διαβάσει. Τα κι άλλοι τα γράφει.